Λοιπόν, εγώ πάντως πάω προς τον Αντώνη Καφετζόπουλο, διότι περιμένει υπομονετικά στον καναπέ εδώ της εκπομπής. Τι κάνεις? Καλά, τώρα πρέπει να σηκωθώ. Πρέπει λίγο. Πρέπει. Βαριέμαι. Καλώς μας ήρθες. Απέστο μου κι αυτό. Πες μου την αλήθεια σου, Αντώνη. Αλήθεια, παιδί μου. Γιατί μου λες βαριέμαι κανονικά. Αυτό, ξέρεις. Τους τύπους, να κρατάμε τους τύπους. Είμαι και ένα δεκάλεπτο εδώ και. Είσαι δέκα λεπτά. Έγειρα. Έγειρες λίγο. Να σου πω, σε αυτή τη φάση βρίσκεσαι τώρα. Όχι. Όχι. Όχι, τρέχω από εδώ και από εκεί σαν την κατσαρίδα. Σαν την κατσαρίδα να ξεφύγεις, να αποφύγεις, να σωθείς. Να που πάει, ας πούμε. Έχει κάποιο σκοπό. Κάτσε τώρα, περίμενε, γιατί δεν ξέρω αν ετοιμάζεις κάτι, αν είσαι σε κάτι. Κάτι διάβασα για τα νεοκλασικά. Τώρα έχω μία παράσταση για 10 μέρες στο Μέγαρο της Θεσσαλονίκης, τέλος του μήνα, με αρχές Ιουνίου. Και μετά για μια παράσταση που θα είναι τι? Η παράσταση είναι μια παράσταση που παίχτηκε στο Μέγαρο της Αθήνας. Είναι η αυλή των θαυμάτων του Καμπανέλη. Α, ανεβαίνει επάνω. Ναι. Α, πολύ ωραία. Ναι. Ναι. Και θα κάνεις και κάτι στην τηλεόραση, διάβασα. Όχι. Πού το διάβασα? Κάτι διάβασα για τα νεοκλασικά, το έχεις ήδη κάνει. Αυτό έχει γίνει. Αυτό είναι, αυτό τελές. Ναι, και αν συνεχίσει του χρόνου μπορεί να κάνω άλλο ένα αυτό. Άρα, θεωρητικά είσαι χαλαρός. Σύμφωνα με άλλες εποχές. Δεν το λες, ναι. Καταρχήν, ποιος μπορεί να είναι χαλαρός την άνοιξη του 2022. Πες μου, Αντώνη. Δεν είμαστε όλοι με τα νεύρα τσιτωμένα? Είμαστε λίγο, αλλά κάνουμε μια προσπάθεια, ξέρεις, να από κάπου να αναπνεύσουμε, κάπως να βρούμε μια διαφυγή. Χαλαροί πάντως δεν είμαστε. Χαλαρούς δεν μας λες. Χαλαρούς δεν μας λες. Λοιπόν, κοίταξε, έχουμε ετοιμάσει ένα ωραίο βίντεο για σένα. Ναι. Με λίγα από όσα έχουμε δει από σένα, εν πάση περιπτώσει. Θες να το δούμε, να ξεκινήσουμε? Ό,τι θέλεις εσύ. Ό,τι θέλω εγώ. Λοιπόν, πάμε να δούμε αυτό το βίντεο που έχουμε ετοιμάσει για τον Αντώνη Καφετζόπουλο και θα επιστρέψουμε να συζητήσουμε εδώ. Αντώνης Καφετζόπουλος. Έλληνας της Κωνσταντινούπολης, έζησε εκεί τα παιδικά του χρόνια και πήρε ελληνική υπηκότητα το 1990. Η πρώτη δουλειά του Αντώνη Καφετζόπουλου ήταν σε ταξιδιωτικό γραφείο και ακολούθησαν οι δουλειές του ηχολήπτη, του διευθυντικού στελέχους της δισκογραφικής, του φωτιστή σε παραστάσεις. Η πρώτη του επαγγελματική δουλειά στο θέατρο ήταν με την Έλλη Λαμπέτη στο Φιλουμένα Μαρτουράνο. Νωρίτερα είχε δουλέψει λίγο στο ανοιχτό θέατρο του Γιώργου Μιχαλίδη. Χάρη μιας σχέσης που είχε τότε με μια ηθοποιό του θέατρου τέχνης, ο Μιχαηλίδης τον προσέλαβε για ταμείο και φώτα. Κάποια στιγμή του είπαν ότι έφυγε ένας ηθοποιός και ότι έχουμε παράσταση σε 10 λεπτά και κατέβα. Και κατέβηκε. Δεν ήταν τίποτα, αλλά του άρεσε η εμπειρία. Στην τηλεόραση έγινε γνωστός από την Αστροφεγγιά και το Μινόρε της Αυγής. Ενώ στον κινηματογράφο με την Παραγγελία και τη Ρεβάνς. Βέβαια, οι νεότεροι τον γνώρισαν ως Ακάλυπτο στη σειρά και οι Παντρεμένοι έχουν ψυχή. Ένας ρόλος εντελώς κόντρα από το χαρακτήρα του. Τηλελληνίδες, τηλέλληνες! Σχετικά με τις δουλειές που έχει κάνει συνολικά στην τηλεόραση, είναι πιο περήφανος για το Άνω Κάτω το Σάββατο, στο Μέγκα. Ήταν μια συνειδητή προσαρμογή του Saturday Night Live, με σκέτς και μουσική. Ήταν κάτι που, όπως λέει ο ίδιος, το έκανε κέφι. Το 2009, τιμήθηκε με το βραβείο Ανδρικής Ερμηνείας στο Διεθνές Φεστιβάλ του Κινηματογράφου του Λοκάρνο για την ερμηνεία του στην ταινία του Φίλιππου Τσίτου «Ακαδημία Πλάτωνος». Μια σημαντική διάκριση για τον ελληνόφωνο κινηματογράφο. Το 2011, η ερμηνεία του στην ταινία «Άδικος Κόσμος» απέσπασε το ασημένιο όστρακο καλύτερης ανδρικής ερμηνείας. Κόντσετε πλάτε αλ μεχόρ ακτόρ παρα Αντώνης Καφετζόπουλος. Φορ Άδικος Κόσμος. Όπως έχει δηλώσει, του αρέσουν πολύ τα κινούμενα σχέδια. Και το Muppet Show το θεωρεί καλλιτεχνικό επίτευγμα της τηλεόρασης με βαθύτατο ανθρωπισμό. Ο Αντώνης Καφετζόπουλος είναι φανατικός φίλος της επιστήμης και το διάστημα 2004-2005 παρουσίασε την εκπομπή Εύρικα στο Mega Channel. Σφίριξε χαρούμενα. Το 2015 μοιράστηκε ένα πρόβλημα που τον ταλαιπώρησε για χρόνια με σκοπό να βοηθήσει και άλλους που το περνάνε. Αυτό της κατάθλιψης. Όπως είχε δηλώσει, αυτό το κομμάτι της απομόνωσης, της αυτοκατηγορίας, ήταν κάτι το τρομερό. Πέρασαν 10 χρόνια για να καταλάβω ότι δεν πήγαινε άλλο. Αυτό το εσωτερικό μαστίγωμα που έκανα στον εαυτό μου ότι για όλα φταίω, το αίσθημα απεσιοδοξίας που είχα για τα πάντα, ήταν οι χαριστικές βολές.
ήταν εκείνη η στιγμή της ζωής μου που απευθύνθηκα σε έναν ψυχίατρο. Η διάγνωση ήταν κατάθλιψη. Εμείς να του ευχηθούμε να είναι πάντα καλά και να βλέπει τη φωτεινή πλευρά της ζωής, όπως λέει και στο τραγούδι των αγαπημένων του Monty Python. Βέβαια, αυτό το τραγουδάει στην τελευταία σκηνή της ζωής του Μπράιαν. Ο Μπράιαν πάνω στο σταυρό, πρόκειται να πεθάνει και του σφυράνε οι υπόλοιποι σταυρωμένοι. Κοίταξε, μια παρένεση ήταν. Στην την πλευρά της ζωής. Μια παρένεση ήταν. Η ειρωνία. Κάπως έτσι ήταν. Κάπως έτσι βλέπεις και τα πράγματα όμως, έτσι. Όχι, υπάρχει αυτή η παρεξήγηση, ας πούμε. Πριν λίγο καιρό που έγραφα έτσι διάφορα δυσίωνα για την παγκόσμια κατάσταση, μου απάντησε ένα στο Facebook, κρίμα που τραγούδησες κάποτε δες τη φωτεινή πλευρά της ζωής. Πού να σου εξηγώ. Τώρα εδώ υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία, όντως που έλεγες πριν, εγκυκλοπαιδικά, έτσι, από το πότε μέχρι το σήμερα, εν πάση περιπτώσει, Αντώνη. Ζεις μέσα από αυτές τις διακυμάνσεις. Όχι, μωρέ, ζεις το σήμερα. Δηλαδή, εγώ δεν σκέφτομαι καθόλου αυτά που γίνανε. Σκέφτομαι αυτό που γίνεται τώρα, άντε να σκεφτώ και 6 μήνες μπροστά. Όταν ξυπνάς το πρωί, με τι διάθεση συνήθως ξυπνάς? Σκέφτεσαι πράγματα? Δεν θες να σηκωθείς από το κρεβάτι? Όχι, όχι. Τι? Σηκώνομαι από το κρεβάτι. Έχω περάσει φάσεις που δεν ήθελα να σηκωθώ, αλλά σηκώνομαι από το κρεβάτι. Αλλά μέχρι να πιω 2 καφέδες, δεν έχω διάθεση να μιλήσω με κανένα. Έχεις μια κριτική... Όχι άλλο λόγο. Ναι. Δεν λειτουργεί το μυαλό μου. Έχεις μια κριτική στάση στα πράγματα. Δηλαδή, όταν θυμώνεις, εκδηλώνεσαι. Θέλεις να τα πεις μέσα από τα social, όλοι. Μέσα από ένα δημόσιο βήμα. Όχι, όπως όλοι. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Γιατί έχω την... άνθρωπο. Πολύ κοινός άνθρωπος, έτσι χαρακτηρίζεις τον εαυτό σου. Ναι, τι άλλο. Δεν ξέρω, εγώ σε ρωτάω. Ναι, αυτό. Δηλαδή, πέραν των ρόλων, ας πούμε, στο υπόλοιπο της ζωής, θεωρείς ότι κάνεις απλά τριμμένα καθημερινά πράγματα? Ακριβώς αυτό. Πολύ καθημερινά, πολύ τετριμμένα και που προφανώς για τους άλλους δεν παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Η προσωπική μου ζωή δεν παρουσιάζει ενδιαφέρον. Για σένα τι παρουσιάζει ενδιαφέρον? Δηλαδή, για μένα και τους δικούς μου ανθρώπους αυτό παρουσιάζει ενδιαφέρον. Είναι η ζωή μου. Μέσα σε αυτά τα πράγματα που ζούμε. Γιατί πριν να πάμε να δούμε το βίντεο, μου λες και πώς να είναι κανείς να μην έχει νεύρα με αυτά που ζούμε τώρα. Κοίταξε, εδώ και 2 χρόνια ζούμε μία παγκόσμια επιδημία που δεν θα την ξεχάσει η ανθρωπότητα για πάρα πολλά χρόνια. Είναι ένα ορόσημο και εδώ και 2 μήνες ζούμε έναν πόλεμο πρωτοφανή και πρωτοφανούς αγριότητας. Ένα-ένα. Όσον αφορά στην πανδημία, όλο αυτό φαντάζομαι έχει γράψει σε όλους μας. Δεν ξέρω σε σένα πώς έγραψε και εάν σου δημιουργήθηκαν έτσι και κάποιες αποστάσεις με δικούς σου ανθρώπους που μπορεί να είχαν άλλη άποψη από σένα. Δεν ξέρω αν εσύ ήσουν υπέρ των εμβολίων ή οτιδήποτε, αλλά όλοι είχαμε στον κύκλο μας κάποια στιγμή βρεθεί ενδεχομένως σε αμηχανία, εγώ να πιστεύω άλλα και ο διπλανός μου μέχρι σήμερα κολλητός μου ενδεχομένως ή άνθρωπος της συναναστροφής μου να βρισκόμαστε σε μια διαφορετική πλευρά. Όχι, δεν μπορώ να πω ότι ήρθα σε επαφή με ελάχιστους ανθρώπους που είχαν μια διαφορετική στάση. Η δική μου στάση ήταν ότι γενικά είναι αυτή η στάση μου, κάνω πάντα αυτό που μου λένε οι ειδικοί. Είτε πάω στον οδοντογιατρό, είτε πάθω πνευμονία, είτε χαλάσει το αυτοκίνητό μου, απευθύνομαι σε αυτόν που είναι καθήλυνα αρμόδιος. Το μάστορα θα ρωτήσω αν χάλεσε το αυτοκίνητο, δεν πρέπει να αρχίσω να πάω. Άρα υπέρ των εμβολίων, καταλάβαμε. Ασφαλώς, ναι. Και όταν έγινε αυτός ο διαχωρισμός, ειδικά στο δικό σας το χώρο, που επηρέασε πολύ στα θέατρα, έμπαινες μόνο με πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης. Και εκεί είχαμε δει, ας πούμε, και τον Άρτο Σερβετάλη που αποχώρησε, αντιδρώντας σε αυτό. Ναι, προφανώς υπήρχαν ατομικές περιπτώσεις ανθρώπων που αντέδρασαν με διαφορετικό τρόπο, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων του θεάτρου, αυτό που αισθάνθηκε και αυτό που πόνεσε, ήταν ότι στην πραγματικότητα κλείσαν τα θέατρα. Πώς να δουλέψουν τα θέατρα. Αυτό μας πείραξε, δεν μας πείραξε τώρα. Αν κάποιος από την παρέα είχε μια άλλη άποψη, αλίμονο. Αν δούλευες όμως μαζί.
Αν είχε τύχει εσύ σε εκείνη τη δουλειά. Αν θα σκοτώνω. Για πες. Δηλαδή. Το θεωρώ υποκρισία και υπέρτατο εγωισμό να. Πώς το λένε. Να προβάλλεις την προσωπική σου άποψη για τα πράγματα όταν η πλειοψηφία των συναδέλφων γύρω σου προσπαθεί να επιβιώσει. Δεν το θεωρώ σωστό. Είναι πολύ απλό. Είσαι καυγατζής. Δηλαδή, όταν φτάσεις σε μια αντιπαράθεση, δεν θα μετρήσεις μέσα σου μέχρι το 10 για να. Δεν σηκώνομαι να παίξω μπουνιές, αλλά θα επιμείνω σε αυτό που νομίζω ότι πρέπει να πω. Θα σου πω κάτι αυθόρμητα. Όταν είπαμε στην αρχή ότι θα έρθει σήμερα στην εκπομπή, εδώ συνάδελφοι τεχνικοί, θα έρθει ο Ακάλυπτος. Λοιπόν, είναι ένας ρόλος που σε συνοδεύει με μεγάλη επιτυχία εκείνη την εποχή. Ναι, έτσι. Ήταν πολύ ωραίος ρόλος. Πάρα πολύ. Και το ευχαριστηθήκαμε όλοι πάρα πολύ. Η σειρά ήταν ωραία. Οι ρόλοι ήταν ωραίοι. Οι χαρακτήρες. Έχει τεθεί το ερώτημα αν θα μπορούσε να αναβιώσει. Μα συνοδεύει όλους, δεν συνοδεύει μόνο εμένα. Mm. Ο Ακάλυπτος ήταν το. Πώς το λένε, η κωδική ονομασία, ας πούμε, που έλεγες θα δω τον Ακάλυπτο και είναι παντρεμένοι έχουν ψυχή, σύριαλ, ναι. Που λέγεται οι παντρεμένοι έχουν ψυχή. Αλλά νομίζω ότι όλους μας συνοδεύει. Θα το έβλεπε σήμερα να το ξαναστήνατε. Και Γιώργο συνοδεύει, και τη Ρένια συνοδεύει, όλους μας συνοδεύει. Και ακόμα και οι ανθρώπους πέρασαν για λίγο και παίξαν για λίγο. Mm. Την Κάρμεν Ρουγκέρι που έκανε την πεθερά μου, που δεν ήταν από την αρχή ούτε ήταν μέχρι το τέλος, αν θυμάμαι καλά. Γιατί κράτησε 3 χρόνια συν τα εορταστικά. Αλλά νομίζω ότι μας συνοδεύει όλους. Όταν μιλάω με τους ανθρώπους, δηλαδή, όλοι το θυμούνται με πολύ. Αντώνη, θα ξανάβλεπες τη σειρά, να ξαναστείνεται. Όχι, όχι. Δεν θα μπορούσες τώρα, δηλαδή, να ξαναπαίξεις τον Ακάλυπτο. Έχει πεθάνει ο Καπώνης που το έγραψε. Αυτός που συνέλαβε αυτούς τους χαρακτήρες, τέλος πάντων. Mm-hmm. Εμπνευσμένος από διάφορα πράγματα. Πολύ από την παλιά ιταλική κωμωδία. Έχουμε μεγαλώσει όλοι, πράγμα που σημαίνει ότι αυτοί οι χαρακτήρες δεν θα ήταν πια οι ίδιοι, πρέπει να βρεις μια καινούργια. Έχει αλλάξει η γενική κατάσταση. Σαν ήρωας θα στεκόταν ο Ακάλυπτος σήμερα. Εποχή που όλοι κυκλοφορούσαν με ένα μπλοκ επιταγών στην τσέπη και μοιράζανε επιταγές. Δεν υπάρχει πια αυτό. Mm. Έχουμε αλλάξει τα πράγματα. Το Ακάλυπτος δεν έχει νόημα πια. Ήταν κόντρα ρόλος για σένα. Ναι, τι θα πει κόντρα ρόλος μου. Κόντρα ρόλος δεν είναι μόνο. Είναι λίγο επιφανειακό να λες εγώ δεν είμαι έτσι, άρα είναι κόντρα ρόλος. Κάποιες πλευρές του εαυτού μου υπάρχουν και στον Ακάλυπτο όπως τον σκέφτηκα εγώ και τον πρότεινα. Mm. Το ότι, ας πούμε, περπατάω πάνω από τα έπιπλα, περπατούσε αυτό σε ευθεία, το κάνω κι εγώ. Δεν. Mm-hmm. Αυτό ήταν δικό μου, ας πούμε. Έχεις κάσει αυτή η νέα είδηση στον χώρο της τηλεόρασης. Η νέα τι? Έχει σκάσει αυτή η νέα είδηση στο χώρο της τηλεόρασης με το Me Too, μια νέα καταγγελία από μια ηθοποιό για πολύ γνωστό σκηνοθέτη, με τα ονόματα πλέον πολύ ξεκάθαρα και λέγονται. Ναι, για το σκηνοθέτη που είναι στο σασμό, σε αυτή την σειρά, τον Κώστα τον Κωστόπουλο, από την ηθοποιό Έλενα Αθανασοπούλου, που το κατήγγειλε στον εισαγγελέα για βιασμό. Τα ακούω από σένα τώρα. Σε κάποιες τέτοιες περιπτώσεις που είναι. Δεν παρακολουθώ. Ναι, αλλά έχεις παρακολουθήσει το ελληνικό MeToo, ναι. Που κατά κύριο λόγο έχει αναφορά στον αθλητισμό στον καλλιτεχνικό χώρο. Να σου πω, για κάποιες περιπτώσεις κανένας μας δεν έπεσε από τα σύννεφα. Για κάποιες περιπτώσεις κακής συμπεριφοράς που δεν ήταν ιδιωτική. Ήταν δημόσια, γινόταν στις πρόβες, γινόταν στην. Κοινωνική ζωή κάποιων ανθρώπων, το ξέραμε. Ξέραμε ότι αυτή η συμπεριφορά είναι κακή. Υπήρξαν όμως και πράγματα τα οποία τα μάθαμε γιατί ήταν ιδιωτικά. Τα μάθαμε εκ των υστέρων. Μετά από καταγγελίες. Ναι. Εσύ πώς στέκεσαι σε αυτά τα περιστατικά? Έχεις κάποια αμφιβολία, αμφισβήτηση σε όσα καταγγέλλονται για ανθρώπους που ενδεχομένως εσύ έχεις αναστραφεί, που τους ήξερες και που τώρα λες ότι δεν πέσαμε από τα σύννεφα. Δεν ξέρω αν σε όλο το, δηλαδή αν σε περιστατικά που έχουν ακουστεί και είναι πολύ ακραία αναφέρεσαι ή αν αναφέρεσαι σε κακοποιητικές συμπεριφορές που δεν είναι μικρότερες σημασίας, αλλά δεν είναι το ίδιο. Ήταν δημόσιες που τις ξέραμε.
Ναι. Πράγματα που γινόταν στην πρόβα, πράγματα που γινόταν στη διάρκεια των παραστάσεων. Τα ξέραμε. Που είχε τύχει εσένα ή να είσαι μπροστά σε. Κοίταξε, κάτι είπαμε, εγώ είμαι λίγο καυγατζής. Και αυτό. Δηλαδή θα ανακατευόσουν. Λειτουργεί με δύο τρόπους. Ναι. Απ' τη μια, έχω τσακωθεί κατά καιρούς για να βγάλω αυτή τη φήμη. Ξέρεις, πρέπει να τσακωθείς. Και από την άλλη λειτουργεί και προστατευτικά. Οι άνθρωποι μπροστά σε ένα καυγατζή καμιά φορά είναι πιο συγκρατημένοι. Για τον εαυτό σου προστατευτικά. Ναι. Αλλά αν ήσουν μπροστά σε ένα περιστατικό που ήταν, ας πούμε, υποθετικά τώρα, πάμε μια υπόθεση εργασίας, ένας φτασμένος, καταξιωμένος σκηνοθέτης με μια νέα ηθοποιό ένα νέο ηθοποιό. Εσύ θα... Εκείνη τη στιγμή πώς θα αντιδρούσες. Αντέδρασα με τον τρόπο που νόμιζα ότι έπρεπε να αντιδράσω. Λίγο καυγατζίδικα κάποιες φορές, λίγο... Να βάλεις τα πράγματα στη θέση τους, ας πούμε. Ναι, όταν βλέπεις μπροστά σου να γίνεται κάποιος να αδικείται, νομίζω ότι είναι θέμα συνείδησης. Οφείλεις να πάρεις θέση. Λοιπόν, τώρα θυμήθηκα σε μια παλιότερη συνέντευξη. Δείξε δηλαδή, μην το συζητάμε. Που σου είχα αναφέρει για το ρόλο στην Αστροφεγγιά, για αυτά τα ελαφίσια σου τα μάτια. Και είχε ζηλέσει πάρα πολύ τότε. Και με πείραζε του τύπου με τα ελαφίσια τα μάτια. Αυτά τα μάτια δηλαδή μπορεί να γυρίσει και το μάτι ανάποδα. Ναι, μωρέ. Εντάξει. Όταν λέω καυγατζής, δεν πάω γυρεύοντας. Το δίκιο σου ψάχνεις. Όχι, δεν ψάχνω τίποτα. Όταν βλέπω ότι εγώ ή κάποιος άλλος αντικείται εμφανώς, οφείλω να κάνω κάτι. Αυτό δεν πάω γυρεύοντας φασαρίες. Με την Ποφίλιο τι πρόβλημα είναι. Κανένα με την Ποφίλιο. Τι συνέβη. Με την συγκέντρωση είχα πρόβλημα, αυτή που έγινε, η οποία... Έλεγε άρες μάρες κουκουνάρες για να. Χαρακτήρισε σαχταρμά ότι όλα μαζί είχαν μπει σαν σκοπός. Ένα σαχταρμάς και άρες μάρες κουκουνάρες να μην πάρουμε θέση. Εδώ είναι απλά τα πράγματα. Ωραία, και η Μποφίλου πώς μπήκε στη μέση και το βιμπράτο της Μποφίλου. Έλα τώρα, γιατί. Δέχτηκε μια εισβολή. Ναι. Ή θα πεις αυτό το πράγμα ή μην πεις τίποτα, κάτσε σπίτι σου. Έλα. Το βιμπράτο της Μποφίλιου πώς χρησιμοποιήθηκε, γιατί είχες χρησιμοποιήσει αυτό το στίχο από το τραγούδι και τώρα λες, κατάλαβα γιατί το τραγουδάει με τόσο πάθος. Αυτό είναι άλλο θέμα. Αυτό λέγεται ηρωνία και δεν αφορά την ουσία. Η ουσία ήταν ότι καταδίκαζα μία συγκέντρωση στην οποία έπαιρναν μέρος οι μόνοι γνωστοί καλλιτέχνες ήταν αυτοί, οι αφίσες δεν λέγανε τίποτα άλλο. Mm-hmm. Η αφίσα έλεγε η Μποφίλιου και άλλοι καλλιτέχνες. Ως εκ τούτου έπρεπε να αναφερθώ στην Ποφίλου και θεώρησα ότι είναι καλό να είμαι λίγο σκοπτικός. Άρα ακούς Ποφίλου στο σπίτι σου ή στο αυτοκίνητο. Όχι μωρέ, δεν θέλω να κάνω κριτική στην Ποφίλου για το πώς ασκεί την τέχνη της. Δεν ήταν προσωπικό. Όχι, απλώς ηρωνεύτηκα λίγο το βιμπράτο. Υπάρχουν και άλλες τραγουδίστρες και τραγουδιστές που χρησιμοποιούν το βιμπράτο. Τους έχω κάνει και από κοντά κριτική με αγάπη. Δεν είναι εκεί το θέμα. Τώρα τι θα ήθελες να κάνεις. Το χρησιμοποιούν. Ναι. Το παραχρησιμοποιούν. Επανέρχεσαι με έναν τρόπο. Τσιγκλά στην ιστορία και τι συζήτησε. Σε άλλον αναφέρω τώρα. Σε άλλον. Α, σε άλλον αναφέρεις. Κάνουν κατάχρηση βιμπράτο. Δεν το συμπαθώ αυτό. Δεν μ' αρέσει. Να. Τώρα τι θα ήθελες να κάνεις, συζητάς για όπως κάτι. Όπως δεν συμπαθώ και σπουδαίες λαϊκές τραγουδίστες. Δεν θα σου κάνω ερώτηση, αλλά πήγαινε τη συζήτηση όπου θες. Κατάχρηση της Σαρκάντζας. Ναι. Κάθε κατάχρηση τη θεωρώ περιττή. Μπορώ να προχωρήσω. Λοιπόν, τώρα τι θα ήθελες να κάνεις. Πέρυσι είχες κάνει ένα σίριαλ στο Μέγα. Το σιωπηλό δρόμο. Πότε. Ναι. Εμείς πέρυσι το είδαμε. Ναι. Ήταν έτσι, είχε μια. Ωραίο ήταν αυτό. Ναι, ήταν και μια αξιόλογη ματιά, διαφορετική από την πιο συνηθισμένη τηλεοπτική, πιο κινηματογραφική. Είχε πολύ ωραία εικόνα και αυτό είναι θέμα και σκηνοθεσίας και φωτογραφίας. Και είχε και πολύ καλό θίασο. Ήμουν πολύ ευτυχής με τους συναδέλφους που δούλευα εκεί. Τώρα πώς επιλέγεις, θα κάνεις κάτι άλλο, σκέφτεσαι κάτι άλλο, ποιο είναι το κριτήριό σου. Στην τηλεόραση μωρέ δεν επιλέγεις. Η τηλεόραση επιλέγει πολύ ανάλογα με το τι τρέχει, τι παίζει αυτή την εποχή και τι θα είναι πιασάρικο. Η τηλεόραση είναι
προσπαθεί με όσο λιγότερα χρήματα να πετύχει το maximum, το μεγαλύτερο δυνατό αποτέλεσμα εισπράξης, ενώ διαφημίσεις. Άρα για σένα. Άρα ακροαματικότητας. Άρα δεν την επιλέγεις εσύ. Σε επιλέγει αυτή ανάλογα με τα δικά της ντέρτια. Εντάξει, αλλά άμα σου προτείνονται έχει κάποιες δουλειές... Έχει τα ντέρτια της τηλεόρασης. Άμα σου προτείνονται κάποιες δουλειές, εσύ πώς επιλέγεις. Υπάρχουν δουλειές που λες τώρα αυτό δεν θέλω να το κάνω και άλλες δουλειές που λες αυτό θα το έκανα κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις. Ναι. Μία από τις προϋποθέσεις είναι τα λεφτά. Άρα για σένα είναι και ένας παράγοντας το οικονομικό σκέλος. Καλώς. Για να κάνεις τηλεόραση. Εννοείται, ναι. Από την τηλεόραση όμως, γιατί έχεις κάνει και πολύ τηλεόραση. Αρκετή. Όχι πολύ, όχι. Αρκετή, εντάξει. Όχι όσο... Κάτσε να, ναι, να αναλογιστώ, εντάξει, αλλά επειδή τα πάω και με αναεποχές, δηλαδή δεν έχεις μεγάλη αποχή. Όχι, εννοώ ότι έχω περάσει, υπάρχουν συνάδελφοι που κάθε χρόνο κάτι κάνουν στην τηλεόραση. Όχι, δεν κάνεις κάθε χρόνο, εγώ σίγουρα. Έχω περάσει και μεγάλες περιόδους, πενταετίες, εξαετίες, που δεν έκανα τίποτα. Έχεις βγάλει δηλαδή χρήματα από την τηλεόραση που να... Σου δίνει τη δυνατότητα μετά να πεις ότι τώρα θα κάτσω λίγο να κάνω μόνο δικά μου πράγματα, όχι, άλλα. Όχι. Έχεις κάνει και τηλεπαιχνίδι. Κάτσε τώρα, γιατί τα σκέφτομαι σιγά-σιγά. Ναι. Και την εκπομπή για την επιστήμη που τη βλέπαμε, έτσι. Αυτό με έναν είναι, άλλο τρόπο, ειδωμένη. Ναι. Δεν είναι... Πώς τους έπεισες. Εσύ περιγράφεις μια τηλεόραση που έχει αυτή τη στιγμή μια διαφορετική οπτική για τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά εσύ έκανες μια εκπομπή για την επιστήμη. Εντάξει, κοίταξε. Εκπομπές για την επιστήμη στην παγκόσμια τηλεόραση είναι κάτι πολύ σημαντικό. Τώρα μιλάμε για τα δεδομένα τα δικά μας. Για τα δεδομένα τα δικά μας ήταν η εποχή που είπε κάποιο κανάλι, το Μέγκα ήταν, το ξεκίνησε. Ας το δοκιμάσουμε και αυτό. Θεωρείς ότι πέρασες μία περίοδο που έκανες μεγάλο γκέλ. Δηλαδή, που πρότεινες και αυτό και έγινε δεκτό, ρε παιδάκι μου. Ενώ κάποιος άλλος μπορεί να το πρότεινε και του λέγανε όχι. Για να δεχτούν να κάνουν μία εκπομπή για την επιστήμη μαζί μου, θεωρούσαν ότι αυτό θα έχει επιτυχία. Ενώ οικονομική επιτυχία για το κανάλι. Ναι, στο ρωτάω γιατί έκανες και την απόπειρα στο τηλεπαιχνίδι, θα το ξανά έκανες. Το τηλεπαιχνίδι ήταν καθαρά βιοποριστικό το θέμα. Ήταν καλά τα λεφτά. Γι' αυτό το έκανα. Θα ξανά έκανες κάτι τέτοιο. Τηλεπαιχνίδι. Κάτι διαφορετικό από το κομμάτι της υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα σε τηλεπαιχνίδια και τηλεπαιχνίδια. Mm. Εάν ήταν κάτι το οποίο θεωρούσα ότι μπορώ να το κάνω, ναι, θα το έκανα. Mm-hmm. Υπάρχει κάτι που να σε ενθουσιάζει. Πάρα πολλά πράγματα. Είμαι ενθουσιώδης τύπος. Πες μας ένα. Με ενθουσιάζει η μουσική, με ενθουσιάζουν οι άνθρωποι, η καθημερινή, πώς να το πω, η καθημερινή τέχνη. Αυτό που ζουν οι άνθρωποι όταν ζουν με μεράκια. Έχουν, ας πούμε, κάνουν κάτι με μεράκι. Φτιάχνει ο άλλος, ας πούμε, δεν ξέρω. Ακόμη και να είναι ένας τεχνίτης, κάτι. Εννοείται, ναι, 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 εννοείται. Με ενθουσιάζουν αυτά τα πράγματα. Με ενθουσιάζουν οι άνθρωποι. Με συγκινούν οι άνθρωποι. Μ' αρέσει πάρα πολύ να παρακολουθώ τις ιστορίες τους. Και με ενθουσιάζει η μουσική, ξαναλέω. Η μουσική. Άρα, ναι. Αντώνη, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ που ήρθες. Πότε είναι το ραντεβού σου? Δεν μπορούσα να σου πω όχι. Σε ευχαριστώ πολύ. Βαριέμαι να τρέχω στα κανάλια, αλλά... Το ξέρω ότι δεν βγαίνεις, είσαι πάρα πολύ έτσι, σπάνιες εμφανίσεις. Δεν υπάρχει τίποτα κάτι σκοτεινό. Ναι. Βαριέμαι. Αποκλειστικά ειλικρινής. Πότε είναι το ραντεβού στη Θεσσαλονίκη? Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να έρθουν σε δουν. Παίζουμε 28 με 7 του μηνός, με 7 Ιουνίου. Λοιπόν, σου εύχομαι. Το Μέγαρο, μεγάλη παράσταση, μουσική παράσταση. Είναι διάφοροι συνάδελφοι με τους οποίους τους εκτιμώ και δεν έχω δουλέψει μαζί τους. Mm-hmm. Συμβαίνει αυτό, ξέρεις. Τυχαίνει. Ναι. Ευτυχή συγκυρία, λοιπόν. Τέτοιοι συνάδελφοι είναι μια ωραία ευκαιρία. Αντώνη, φιλιά. Φιλιά, Μάριο, να είσαι καλά.